Καλημέρα κύριε Ασλανίδη. Καλημέρα, τι κάνετε? Εδώ συζητάγαμε με έναν ακόμη δικό σας άνθρωπο, γιατί όλοι είστε μια μεγάλη οικογένεια. Όλοι μια μεγάλη οικογένεια είμαστε. Κύριε Ασλανίδη, αυτές τις τρεις μέρες τώρα φαίνεται κάτι να κινείται, αλλά δεν ξέρω ποιες είναι οι σκέψεις που κάνετε σε αυτό που βλέπετε ως κινητικότητα. Πάλι υποκριτική κινητικότητα κάνουμε. Όταν βγαίνει μετά από ένα χρόνο ο Άγιος Πάγος και λέει να διεξαχθούν έρευνες, ξαφνικά ξυπνήσανε. Μάλλον βλέπουν ότι πάνε πολύ καλά υπογραφές, περάσαν το 1 εκατομμύριο. Βλέπουν ότι υπάρχει ένα κίνημα που θα το βρουν μπροστά τους, γιατί αυτοί μόνο για νούμερα μας βλέπουν, για τις εκλογές που έρχονται. Βλέπουν ότι θα φάνηκε καταδίκη για τα Τέμπη από το Ευρωκοινοβούλιο. Πλέον η συγκάλυψη έχει ραγίσει, έχει σπάσει, έχει ανοίξει. Και προσπαθούμε νύχια και με δόντια να δείξουν ότι έχουν και κοινωνικό πρόσωπο. Να μην πω τίποτα άλλο. Κυρία Ασλανίδη, το γεγονός ότι φαίνεται να πηγαίνουμε σε έλεγχο πλέον των δεδομένων σε εργαστήρια είτε στην Αγγλία, είτε στον Καναδά, είτε στην Αμερική, δεν ξέρω εγώ πού. Ο Υπουργός προαναγγέλει, που δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό, η δικαιοσύνη θα έπρεπε να αποφανθεί, αλλά τέλος πάντων, είναι πάντως μια χαραμάδα αυτή. Εμείς αυτά τα ξέρουμε εδώ και μήνες. Δηλαδή ποιος ο λόγος να ξαναπάνε για έλεγχο? Να βρεθεί τι? Ούτε το ξυλόλιο επιβεβαιώθηκε και όλες οι άλλες οι ουσίες, να βρουν τι? Απλά θέλουν να καθυστερήσουν και να δείξουν τον κόσμο ότι υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται και μετά από ένα χρόνο προσπαθούν να απαντήσεις θα μας δώσουν, ναι. Που πήγαν τα τρία τα βαγόνια της εμπορικής που τα έχουν εξαφανίσει. Θα μας πει επίσημα κάποιος να μας δει να μας πει τι κουβαλούσε η εμπορική. Και ας αφήσουμε την υποκρισία και την ΤΕΜΕΚ της έρευνας. Ούτε το παρατείνουνε, ναι. Ο πόστος είναι να παρατείνουν κι άλλο το θέμα μέχρι να φτάσουν στις εκλογές και να πούνε, να είδατε, εμείς κάνουμε τέτοιο. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Και να κατευνάσουν και τα πνεύματα, αλλά δεν θα πέσουν τα πνεύματα πλέον. Κύριε Ασλανίδη, την προηγούμενη φορά που συνομιλήσαμε είχατε πει ότι το βιντεοληπτικό υλικό των καμερών με την εμπορική από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα Τέμπη επανεγράφτηκε. Κακώς, αλλά επανεγράφτηκε. Σας λένε τώρα ότι θα το στείλουν έξω να ανακτηθεί. Αυτό δεν σας ικανοποιεί? Ξέρετε από πότε κάναμε αίτηση? Έτοιμα στον Αγγλική, από τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο. Ναι. Από τον Απρίλιο. Έχετε δίκιο. Και εμφανίζεται τώρα ως μεγάλη επιτυχία. Ναι. Και όχι μόνο. Από τον Απρίλιο. Και απαντήσανε γύρω στον Οκτώβριο και του είπαν ότι θα το πάνε εδώ στα δικά του. Ναι. Οι δικές τους υπηρεσίες, πώς λέγονται εδώ πέρα, στην Ελλάδα, κάνουν αυτές τις αναλύσεις. Έχουμε μπλέξει με το βαθύ κράτος, δυστυχώς. Ο ένας καλύπτει τον άλλον. Εδώ εχθές πήγανε, γράψανε οι φοιτητές τα ονόματα των παιδιών και πήγανε μετά από 3 ώρες και τα σβήσανε. Και το πρωί ρωτήσαν την αντιδήμαρχο καθαριότητας εδώ στην Αθήνα, ποιος έδωσε την εντολή, και λέει δεν ξέρω. Ναι, ναι. Πήγαν μόνο τους υπάλληλοι. Για όλα αυτά είναι υπάλληλοι στην Ελλάδα. Δεν ήταν ποτέ οι διάρχοντες. Τι ψάχνετε να βρείτε? Άρα, δεν είστε ικανοποιημένος παρά μόνο από την κίνηση του κόσμου. Αυτό καταλαβαίνω. Εννοείται. Ο κόσμος θα το κρατήσει ψηλά το θέμα. Ο κόσμος κατάλαβε τι έγινε. Εδώ στην Αθήνα δεν ξέραν τίποτα για τη συγκάλυψη και για την έκρηξη και για όλο αυτό. Ο κόσμος δεν ήταν ενημερωμένος. Τώρα είναι ενημερωμένος και να καταλαβαίνει τι γίνεται. Βοηθήσαν πολύ και αυτά τα social. Πολύ για να, από χθες, για να καταλάβει ο κόσμος τι έγινε. Βγήκε εκατομμύρια κόσμος στην Ελλάδα στους δρόμους. Αυτά τους τρομάζουν. Κάτι πρέπει να βρουν, να πούνε ότι κάτι κάνουν. Εμάς δεν μπορούν να μας κοροϊδέψουν, γιατί εμείς τα ξέρουμε μήνες ολόκληρους αυτά. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τι λέτε, κυρία Ασλανίδη. Ελπίζω τώρα που το κατάλαβαν 3 μέρες και τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης να παραμείνει το θέμα και να ψαχτεί περισσότερο. Έχω αυτό τους δημοσιογράφους, τα παιδιά που καλύπτουν, δεν έχουμε κάτι, οι εργαζόμενοι είναι. Αλλά καλά το λέτε. Πιέστε τους από πάνω σας, δεν γίνεται. Κάνετε ένα λειτουργήμα. Η δημοσιογραφία είναι όρκος
Για το λαό δημοσιογραφείτε, όχι για αυτούς. Αν εσείς έχετε τη δύναμη, έπρεπε ήδη τώρα όλα να είχαν πάρει το δρόμο του. Έχω άδικο σε αυτό που λέω? Όχι, και καλά κάνετε και κάνετε το διαχωρισμό. Σας τιμά αυτό, κυρία Σλανίδη. Έχετε καταλάβει ακριβώς πώς λειτουργούν τα γρανάζια στα πάντα. Άρα σε καλά χέρια είναι η ιστορία. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Σλανίδη, για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα. Θέλω μια αφιέρωση να βάλεις για τον Δημήτρη και για την παρέα. Ένα τραγούδι του Μητροπάνου, το Άγγελο Αρχάγγελο. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Η επιθυμία σας θα γίνει πράξη. Καλημέρα. Για την παρέα εκεί πέρα, για τα παιδιά. Για όλους. Για όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα. Έγινε.